Ο καφέ του συγχωρεμένου, του πατρός, του πατέρα, του Παναγιωτάτου, με το εδώ το ιστορικό αυτό καφενείο των Χανίων και σε αυτόν τον καταπράσινο τόπο, για τον πράσινο, όπως αναφέρθηκε, τον πατριάρχη του γένους. Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα, Σεβασμιότατε Άγιε Κυσάμι, Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, θεωρώ ιδιαίτερη την τιμή να είμαι απόψε εδώ, ανάμεσά σας και με την κανονική ευλογία και άδεια του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κυρίου Δαμασκηνού, να πραγματοποιούμε σε αυτό το ιστορικό καφέ της πόλης των Χανίων μία, ας επιτραπεί η έκφραση, εκδήλωση γνωριμίας για τα δυο νησιά μας, την Ήμβρο και την Τένεδο, που όπως αυτονόητο είναι και το καταλαβαίνετε όλοι, έγιναν γνωστά από την μεγάλη, την σπουδαία, την ιστορική, τη μοναδική προσωπικότητα που πρόσφεραν στην Εκκλησία και στο γένος μας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας, κύριο Βαρθολομαίο. Από τότε που ο Πατριάρχης μας άρχισε να διαγράφει την πορεία της εκκλησιαστικής διακονίας και της ζωής του, πρωταρχικό μέλημα, στόχος του ήταν η προβολή και η διάσωση του τόπου του, της πατρίδας του, της γενέθλιας γης. Και αυτό κάνει μέχρι σήμερα. Ενθυμούμε όταν με κάλεσε στο γραφείο μετά από την εκλογή μου ως Μητροπολίτη Ήμβρου και Τενέδου, μου είπε χαρακτηριστικά, «Άκου παιδί μου, κάθε άνθρωπος αγαπάει και σέβεται και εκτιμάει δύο μητέρες, την μάνα που τον γέννησε και τη μάνα γη που τον ανέτρεψε. Και εγώ και σέβομαι και αγαπώ και τις δύο αυτές μητέρες μου και τη μάνα μου τη συγχωρεμένη, την κυρία Μερόπη, αλλά και την γη που με γέννησε, τη μάνα Ήμβρο. Γι' αυτό πήγαινε με την ευχή μου στην Ήμβρο και να ξέρεις πως ό,τι καλό γίνεται εκεί θα ευραίνει στην καρδιά του Πατριάρχου σου». Αυτό καταδεικνύει την μεγάλη αγάπη του Πατριάρχη μας στην Ήμβρο, στον τόπο που τον γέννησε. Θέλω από την αρχή να ζητήσω συγγνώμη, δεν πρόκειται για μια επιστημονική ομιλία, αλλά περισσότερο είναι μια επικοινωνία, μια επαφή μέσα από φωτογραφίες με την Ήμβρο περισσότερο και με τον Πατριάρχη μας. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που συμπλήρωσε 60 ολόκληρα χρόνια ως κληρικός, έγινε στις 13 Αυγούστου το 1961 στην Ήμβρο διάκονος από τον μεγάλο γέροντα Χαλκιδόνος, τον Αποήμβρου Χαλκιδόνος,